Καλησπέρα κύριε Βελίτσκοφ από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είστε καλά? Καλά, ναι. Καλά, είμαι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ναι. Διακοπές. Ναι. Είναι δεύτερη πατρίδα και συνέχεια έρχομαι. Έχετε δηλώσει ότι στις Σέρες και στην Ελλάδα περάσατε τα καλύτερα χρόνια της καριέρας σας. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, ναι. Ακριβώς έτσι είναι. Καλύτερα τρία χρόνια που πέρασα από το ποδόσφαιρο ήταν στις Σέρες. Σε μια εποχή, κύριε Βελίτσκοφ, με γεμάτα γήπεδα και στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και στις Σέρες και στην Καβάλα και στη Δράμα, γενικότερα πήγαινε ο κόσμος γήπεδο περισσότερο από ό,τι πάει τώρα. Φαντάζομαι παρακολουθείτε και τώρα το ποδόσφαιρο, αλλά τότε το ελληνικό, δηλαδή εγώ θυμάμαι το γήπεδο Πασεραϊκού να έχει 10 με 15.000 κόσμο κάθε παιχνίδι. Αλλά και όλα τα γήπεδα στην Ελλάδα τότε. Έτσι ήταν. Τώρα δεν είναι έτσι και αυτό δεν είναι καλά, αλλά έτσι πάει ποδόσφαιρο. Για να σας πω. Στη Βουλγαρία πώς είναι, έχει κόσμο στα γήπεδα ή μόνο στα μεγάλα ντέρμπι? Στη Βουλγαρία ποδόσφαιρο, ξέρετε, δεν πάει. Δεν πάει καλά. Τώρα Λεύσκι έχει μεγάλο πρόβλημα, οικονομικό πρόβλημα. Πριν ένα χρόνο μπορούσε και να μην να πάει τέταρτη κατηγορία. Α, τόσο πολύ. Αλλά ναι, μεγάλο πρόβλημα οικονομικό, όμως καλά ότι έχει πολύ καλή φιλοτλή και αυτοί βοηθήσαν πολύ και μάζεψαν και λεφτά και βοηθήσαν. Κάθε παιχνίδι είναι το εγκήπεδο είναι γεμάτο, έρχονται 10-15 χιλιάδες μίνιμουμ και έτσι Λεύσκι πήγε καλά. Πήρε και μπορώ να πω ένας από καλύτερους προπονητές που είναι στη Βουλγαρία. Ο κύριος Στόιλοφ, ναι, Στόιλοφ, ναι. Ναι. Και αυτός μπορώ να πω ότι έκανε καλή ομάδα. Πήρε και 4-5 ξένους παίκτες. Και πήγε καλά. Μπορώ να πω ότι τώρα πήγε καλά. Πάντως, μιλώντας για τον κύριο Στοίλοφ, κύριε Βελίτσκοφ, δήλωσε σήμερα πριν από λίγη ώρα ότι θα είναι ποδοσφαιρικό θαύμα αν μπορέσει η Λεύσκη να περάσει τον ΠΑΟΚ. Συμφωνείτε μαζί του, ή είναι μια δήλωση έτσι για να φύγει το βάρος πάνω από την ομάδα του? Τι πιστεύετε? Και αυτό και άλλο, ναι. Έτσι πιστεύω. Ο Στοίλος είναι έκτυπνος άνθρωπος. Ξέρει πώς να μην πάει βάρος στην ομάδα. Εγώ νομίζω ότι πάω και είναι πιο καλή ομάδα αυτή τη στιγμή, όμως δεν το είναι εύκολο. Θα δούμε τι θα γίνει. Και Λεύσκι έχει παίχτη. Και από ό,τι είδα έχει και 3-4 καλούς Βούλγαρους, έτσι δεν είναι? Παρότι, κύριε Βελίτσκοφ, η εθνική ομάδα δεν πάει καλά τα τελευταία χρόνια, αλλά έχει η Λεύσκη 2-3 καλούς Βούλγαρους. Ένα είναι ο Μιλάνοβ, για παράδειγμα, που είδα. Έχει και τώρα πήρε και δύο νέοι παιδιά, αλλά 2-3 μπορώ να πω νέους παίκτες, αλλά πήγαν πολύ καλά αυτή τη τελευταία 3-4 μήνες. Και γι' αυτό λέω ότι το παιχνίδι, να δούμε, θα είναι καλά. Καλό παιχνίδι, νομίζω. Ποιος θα κερδίζει, δεν ξέρω. Είναι φαβορί ο ΠΑΟΚ, κύριε Βελίτσκοφ? Για μένα 50-50. Είναι ΠΑΟΚ. Είναι ο ΠΑΟΚ, ναι, όχι. Νομίζω ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι πιο καλή ομάδα. Είδα μερικές παιχνίδες του. Βουλγαρία δείχνει τηλεόραση. Αλλά τέτοια παιχνίδια δεν ξέρουμε. Πρέπει και λίγο τύχη. Και αυτό δεν μπορούμε να πούμε ποιος θα κερδίσει. Και δεν θα έχουν και οι δύο ομάδες στα πόδια τους παιχνίδια, κύριε Βελίτσκοφε. Ούτε η Λεύσκη ούτε ο ΠΑΟΚ θα έχουν παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Άρα θα είναι ανέτοιμες, όπως και να το κάνουμε. Εγώ, όσο και το βλέπω και το παιχνίδι, έτσι θέλω να δω και έξω φιλάθλη, επειδή ξέρω και ΠΑΟΚ τι φιλάθλη έχει, του Λεύσκη ίδιο. Και εκεί θα είναι καλό να δούμε πώς πάει και φίλο του.
Υπάρχει, πιστεύετε, ενδεχόμενο να πάει η Λεύσκη, γιατί αυτό γράφουν στην πατρίδα σας, να πάει η ομάδα στο Βασίλευσκι που χωράει 45.000 κόσμου, ή θα παίξει το γήπεδό της? Τι πιστεύετε? Τώρα δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω. Αυτό το πει ο πρόεδρος εκεί, mm-hmm. και Λεύσκη. Δεν ξέρω πού θα παίζουν. Καλύτερα θα είναι ένα Λεύσκη, είναι πιο μεγάλο. Πιο μεγάλο. Αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Βελίτσκοφ, η Λεύσκη θα έχει κόσμο και στη Θεσσαλονίκη, έτσι είναι, αφού λέτε ότι στηρίζει πολύ ο κόσμος και οι δύο πόλεις απέχουν 5 ώρες με το αυτοκίνητο, 5,5, δεν ξέρω ακριβώς πόσο. Νομίζω ότι και οι φίλοι της Λεύσκη θα είναι αρκετοί στην πόλη μας 28 Ιουλίου. Σίγουρα. Αυτό σίγουρα. Mm-hmm. Αυτό σίγουρα. Όπως θα έχει και φίλοι ΠΑΟΚ στη Σόφια, έτσι θα έχει και φίλοι Λεύσκη. Δεν ξέρω, οργάνωση πρέπει. Έτσι βλέπω του οργάνωση αστυνομία, πρέπει να κάνει καλή οργάνωση και εδώ και εκεί, επειδή λίγο είναι, βλέπω φωτιά. Τα πράγματα στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο πώς πάνε, κύριε Βελίτσκοφ? Εντάξει, βλέπουμε ότι η Λουντογκόρετς είναι η ομάδα που κυριαρχεί. Γενικότερα υπάρχει ποιότητα, υπάρχουν προβλήματα, πώς είναι η κατάσταση στη Βουλγαρία στο ποδόσφαιρο? Την τελευταία 3-4-5 χρόνια δεν πάει καθόλου καλά. Τώρα έχουμε προβλήματα, βεβαίως. Ένα από αυτοί είναι ότι πολλοί ξένοι έρχονται στη Βουλγαρία. Mm-hmm. Αυτό από μια πλευρά είναι καλά για ομάδες, αλλά για εθνική ομάδα δεν είναι καλά. Πολλά χρόνια να βγάλει καλή φουρνιά η Βουλγαρία, πολλά χρόνια. Ναι. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα, αλλά αυτό είναι μεγάλο θέμα. Αρχίζει από παιδιά, δεν είναι τώρα να το λέμε, όμως βεβαίως έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Γενικότερα καταλαβαίνω ότι και οι ομάδες δεν επενδύουν πολλά χρήματα, αν εξαιρέσουμε τη Λουντογκόρετς ενδεχομένως, που είναι η ομάδα που και η Champions League έχει παίξει και η Europa League είναι έχει σταθερή πορεία, Λουντογκόρετς. Γι' αυτό ο Λουντογκόρετς είναι 10 χρόνια πρώτος, mm-hmm. ποδόσφαιρο, ξέρετε, για να κάνεις καλό ποδόσφαιρο χρειάζεται λεφτά και τότε μιλάμε για πολλά λεφτά. Αυτή τη στιγμή στη Βουλγαρία ο Λουντογκόρετς είναι ομάδα που mm-hmm. έχει έτσι, πολλά λεφτά και βεβαίως είναι και αυτό 10 χρόνια πρώτη. Είναι πολλά χρόνια. Μια πρώτη τελευταία ερώτηση. Ναι. Πιστεύετε ότι η Λεύσκη θα φοβηθεί τον ΠΑΟΚ ή θα το παίξει τα δύο παιχνίδια στα ίσια? Γιατί βγαίνει ένα κλίμα, το λέγαμε και νωρίτερα, ότι ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί, δύσκολα εμείς, αλλά πώς πιστεύετε θα προσεγγίσουν το παιχνίδι? Είναι μια ομάδα που μπορεί να απειλήσει τον ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι στην Βουλγαρία? Μπορεί. Σίγουρα, άμα ΠΑΟΚ δεν πήγε σοβαρά, θα έχει προβλήματα. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να είναι σίγουρα. Έχει, όπως είπα, ομάδα τελευταία 2-3 μήνες πήγε πολύ καλά. Κέρδισε και για κύπελλο Λουντογκόρετς. Σωστά. Και αυτό σημαίνει ότι έχει ομάδα τώρα. Και υπάρχει και ενθουσιασμός, όπως είπατε. Ο κόσμος είναι εκεί, στηρίζει. Είναι... Πολύ κόσμος, κάθε παιχνίδι είναι γεμάτο. Και παιδί είναι γεμάτο. Καλό αυτό, καλό για την ομάδα. Καλό για την ομάδα. Αυτό σίγουρα. Ποδόσφαιρο είναι για φίλο. Βέβαια. Και αυτό είναι ωραία. Από τα παιχνίδια που είδατε πέρσι, κύριε Βελίτσκοφ, του ΠΑΟΚ, τι σας άρεσε? Ξεχωρίσατε κάποιον, σας άρεσε κάτι, δεν σας άρεσε? Είδα 3-4 παιχνίδια νομίζω, τώρα δεν θυμάμαι. Και με ξένος, με ακύπελλο νομίζω είδα ένα παιχνίδι και ομάδα μου άρεσε, έτσι είχε σοβαρά, έπαιξε μαντικά, είχε και παίκτης. Καλή ομάδα, για μένα είναι καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ, τώρα δεν ξέρω. Να κλείσουμε λίγο με Πασεραϊκό, μιας και τυχαίνει και η καταγωγή μου είναι από τις Σέρες και εμένα. Σας θυμάμαι όταν παίζατε ποδόσφαιρο. Δεν πάει καλά η ομάδα τα τελευταία χρόνια, κύριε Βελίτσκοφ. Τα χρήματα που λέγαμε πριν δεν υπάρχουν. Ξέρω. Κρίμα αυτό.
Παρακολουθείτε τον Πανσεραϊκό, ξέρω ότι έχετε πολλούς φίλους στις Σέρες και μιλάτε. Εγώ κάτι 3-4 μήνες είμαι στις Σέρες. Τι να σας πω, δύσκολο είναι. Χωρίς λεφτά, χωρίς οργάνωση. Σωστά. Σας ευχαριστούμε που ήσαν στο Λίμπερο, κύριε Βελίτσκοφ. Να απολαύσετε τις διακοπές σας και θα χαρούμε να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.